στάδιο Σοφία Μπεφών. Σε λίγο θα ξεκινήσει ο τελικός αγώνας για το κύπελο της Εσκανά Αντλών, ανάμεσα στον Πορφύρα και την Έμε Γαρίδος. Είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσουν. Πάρα πολύ κόσμος στο κύπελο, μια γιορταστική ατμόσφαιρα, ένα φανταστικό πλάνο, ένας αγώνας πραγματικός, ο οποίος τον περιμένουμε να είναι και συναρπαστικός, γιατί θα παίξουν δύο ομάδες τάξιες κατά κάποιο τρόπο. Η Μέν Μεγαρίδα, η οποία αγωνίζεται σιγά με Εθνική και ο Πορφύρας, ένα ιστορικό σωματείο που και αυτή η ομάδα στο παρελθόν ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική και έχει ιστορία και παράδοση. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Ο Πορφύρας ξεκινάει με το σκάνδαλο, τον Γουδομιχάλη, τον Παπαδάκη, τον Γιαννόπλο και τον Κοτόπλο. Ενώ η Μεγαρίδα ξεκινάει με τον Μπαλούκο, τον Βούρτσι, τον Θεό, τον νούμερο 14, τον νούμερο 9 τον Παλάφα και τον Ζακυνθινό. Όλα λοιπόν έτοιμα, άσπρη εμφάνιση φορά η Μεγαρίδα, Πορφυρί ο Πορφύρας. Λοιπόν είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσουν. Στον τζάμπολ ο Θεός με τον Κομικάλη και Παπαδάκης τώρα για τον Πορφύρα. Γιατί στο αγώνα είναι ο κύριος Καραβίτης, ο κύριος Δελαγραμμάτικας και ο κύριος Βλάσης. Καλάθι με το ξεκίνημα για τον Πορφύρα. Πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ επίσημη στον αγώνα. Βλέπουμε τώρα τον Ζακυνθινό. 0-2 το ταμπλό. Ζακυνθινός την μπάλα δίνει στο Βούρτσι. Άστοχος, Κοτόπλος στο rebound. Σκάνδαλος. Δίνει έξω στο Παπαδάκη. Παπαδάκη μέσα. Ωραίο ξεκίνημα για τον Πορφύρα. Πάρα πολύ καλό Πορφύρα. Για τον Πορφύρα ο κύριος Λιπάδης και για το ΝΕΜ ο κύριος Μάνταλος. Βούρτσι στο σουτ, μέσα. Μειώνει ο Βούρτσις σε 2-4. Σκάνδαλος τώρα. Ο Μιχάλης. Ωραία παλιά στο Γιαννόπλο, αλλά έχασε την μπάλα. Ζακυνθινός τώρα για την ΕΜ στο Βούρτσι. Ζακυνθινός δίνει την μπάλα στο Βούρτσι και πάλι Μπαλιούκος. Σουτ του Βούρτσι, δεύτερο σουτ συνεχόμενο, έως το βαλφορά, αλλά το rebound ο Μπαλάφας, το νούμερο 9, ισοπαρίζει σε 4-4. Σκάνδαλος τώρα για τον Πορφύρα, είναι στο Κοτόπλο, πιεστική άμυνα, δύο παίκτες επάνω του, σκάνδαλος στο σουτ, άστοχος και γρήγορα θα κινηθώς μπροστά. Μέσω Στεφάνη, βγήκε έξω. Σκάνδαλος και πάλι. Πέρασε, φάουλ πριν έγινε. Έκοψε ο Παπαδάκης. Βγήκε όπως η μπάλα έξω. Ζακυνθινός, σουτ, μέσα. 6-4.
Ρουμανία. Μπροστά και πάλι ο Πορφύρας. Βλέπουμε. Και στον Πορφύρα παίζουν έμπειροι παίκτες. Ο Κοτόπλος, ένα καταξιωμένο παιδί στην Αλφα Ισκανά. Ο Σκάνδαλος, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Καλαμαράς, Παπαδάκης. Έμπειροι παίκτες και από Κλινέμ. Ζακετινός. Βαλιούκος. Σκάνδαλος. Το Κοτόπλο. Πάω. Σήμερα κατά χέρι του. Ο Μπαλαβό. Σφύριγμα το κύριο Δελα Γραμμάτικα. Φωτόπουλος. Είσαι ο σκάνδαλο. Σκάνδαλο Σέλλουρος πως είναι σουτ. Δεν το κάνω χαρτέρι μπάλα. Σουτ όμως Γιαννόπλου και πάλι άστοχος. Κάνει το σκορ 19. Σκάνδαλος. Πήγε στο Παπαδάκη. Ήρθε ο Μιχάλης. Γιαννόπουλος, ωραίο μπάσιμο. Και η μπάλα μέσα. 10-11. Μπροστά ο Πορφύρας. Από τον χρόνο στο γήπεδο της Νέα Περάμπου. Τώρα το θέλει το κύπελο, θα κάνει ό,τι μπορεί για να το πάρει. Παρ' όλα αυτά ο Πορφύρας πολύ δυναμικός, δεν θα τη σταθεί, ό,τι δυναμής έχει. Απαντάξει ωραία στον κορφινό Μιχάλη και καλά θέλει. Ωραίος συνδυασμός.
και ο Πορφύρας. Είναι μια ομάδα που από το 1996 που έχει ξεκινήσει ο θεσμός του κυπέλου της Εσκανά, το έχει πάρει δύο φορές. Να πούμε λοιπόν, παίζοντας φορές συνέχεια έχει πάρει ο χρόνος 4, ακολουθούμε 3, ο Ίκαρος Νεαστέρνης, ο Φάρος Κερατσινίου και ο Εθνικός. Και ο Έσπυρος Καλυθέας. 4 ομάδες με 3 φορές το τρόπαιο. Και όπως είπαμε ο Πορφύρας, 2, έχουμε ένα τραυματισμό. Καλαμαράς,
σκάνδαλος. Λοιπόν, θα το βλέπω σαν βραμίδι. Ετοιμάζει δύο αλλαγές και ο Ζιβάτης. Τον Καπατσούλα και τον Σημειονίδη νομίζω. Ναι, ο 12 είναι ο Καπατσούλας και ο 15 είναι ο Σκάνδαλος. Και ο Σκάνδαλος με το Φωτόπλο. Σε φλάζει για 15 δευτερόλεπτα.
μπάλα λέει ο κύριος Φλάς για το Πορφύρα. Ξεκινάει και πάλι ο αγώνας. 7 και 56 έχουν απομείνει ακόμα για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Παρ' όλα αυτά, μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχει πολύ ζέστη. Το νιώθουμε και εμείς εδώ. Σκάνδαλος. Μπάλα στα αγώνα. Παίκτη του Ισνέμ. Μπάλα για το... για το Πορφύρα, λέει ο κ. Γραμμάτικας. Χτύπησε και ο Πρωτομηχάνης. Σωστά σταμάτησε το παιχνίδι. Τώρα αυτά. Ο Σκάλωνος δέχτηκε την τεχνική ποινή νομίζω. Στον Μπούρτσι το φάουλ,
δύο παίκτες τον διέσανε, τον Λαμάρα. Του βάλαγε με το σώμα φυσικά. 4-3 με τον Ταμπλό, τα φόλ, μπορεί να έχει 5-3, είναι 5-3. Το λέζω το προφέρα. Μέσα η δεύτερη. 25-26.
σέντερ. Μπράβο του. 5-28. Βούρτσης. Έξω στον Αβραμίδη. Αβραμίδη στο σούτ. Άστοχο στο rebound. Κοχατάκης. Πατόπουλος και πάλι. Κοχατάκης. Γυρνάει γύρω γύρω. Άλλη προσπάθεια. Καλά έγινε να φάω. Βολές τώρα. Καλή. Ζεβάτης σου λέει, γίνε λίγο περισσότερο να πάρεις το φάω. Του λέει βολές είναι, αλλά μπορεί να ήταν και για το φάω που έκανε. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε να πάρει και βολές ο ίδιος το ανέλυγμα που έκανε στην επιθετική του ενέργεια. Το πρόσφος, πολύ δεύτερη μέσα. Τώρα δεν είναι κονό, ξέρεις Παπαδάκη. 26-28. Μπροστά, κορφίρας. Κάνταλος. Καλαμάρας. Πανό μου. Αυτό προσφέρεσε. Αλλά πήγε στα πόδια του, δεν μπορείς να την ελέξει. Σπυρόπουλος για την ΕΕ. Το νόμο. Πιέζει αρκετά. Σπυρόπουλος. Για να δούμε. Φέρει μακούς του και από τα δύο πλάση. Ενωθείρε και ο Μάνταλος. Λέει ο κύριος Βλάση ότι πιάστηκε. Πέφτει στη Σμέμπ, είναι πάω. Θα λες οι δύο πολλές. Μπαίνει και πάλι ο Γουρδομιχάλης. Μέσα το βολέ. 27-28. Αν πετύχει η δεύτερη βολή ο Θεός, να ισοφαρίσει. Δεν έγινε όμως αυτό, η μπάλα. Πρωτόπουλος. Αλλά λέμε να την πάρει. Σπυρόπουλος τώρα. Σπυρόπουλος, σουτ! Σκάνδαλο στο κουμπάν. Να πούμε λοιπόν. Μέσα ο Σκάνδαλος. Εξαιρετική ενέργεια. Από playmaker Ορφίδα. Όπως έχουμε την πορεία σχολή, ένα μεγάλο ταλέντο, ένας μεγάλος παίκτης που έχει δέσει πολύ με τον Φωτόπουλο στην περιφέρεια. Αλλά και τον Γιαννόπουλο και τον Οικονό και έχουν γίνει όταν παίζουν και τα συνδέονται καλά και είναι η μέρα τους είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κάποιος. Φωτόπουλος! Ωραία παλιά, ωραία προσπάθεια του Φωτόπουλου. Πήγε να πάρει και τον φάουλ. Άρχισε να εκατοστώ στο ρολέπιο. Για τα καλά που λέμε και πήρε το φάουλ. Ξέρει να παίζει. Έχουμε πει πολλές φορές είναι, έχει διέστηση. Κυνηγάει τη φάση. Αυτό είναι το προσόν του. Δεν παρατείτε. Πραγματικός μαχητής. Λέμε τα καλύτερα λόγια για αυτό που παιδί. Πολλές φορές το έχουμε κάνει. Δεν ο Πέτρος στη θέση του Θεού.
σίγουρα συνεχίζει να παίζει έτσι ο Πορφύρας, θα πάει το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Έτσι, όμορφο. Πότε, πότε, ρε Μάρες. Καλά, το μισό. 32-31. Τώρα μπροστά είναι έμπρο. Το έχουμε πει, πότε μία ομάδα μπροστά, πότε η άλλη. Γιαννόπλος. Πέρασε ο Γιαννόπλος, ωραίο καλά. Περιφέρεια του Πορφύρα. Πολύ δυνατή. Όπως είπαμε. Προηγουμένως. Κούρτσης. 32-33. Μπροστά ο Πορφύρας. Κούρτσης το σούτ. Μέσα. Και
πίσω όμως ο Βαζακινδυνός. Σουτ! Σηκώθηκε. Έδειξε το ημίχρονο. 36-36. Ο Γαρδινοκάλης πάω πάνω στο παλιό πάνω.
αρχίσει και ο Πανιόνιος πλέον. Το άθλημα του μπάσκετ. Μέσα. Παλούπο. 32-38. Μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει. Ναι. Μέσα και δεύτερη βολή. Και πάντα είναι για την έμπα. Πρέπει να είναι διαθλητικό. Παλούπο. Μετά από το προηγούμενο αντιαθλητικό θα πάρει τώρα και το άλλο έκανα. Η διαφορά πήγε στους 8. Στα 10, 8. Για να μπροστά. Ο Βατάκης. Σκάνδαλος. Περνάει ο σκάνδαλος. Θα το κάνεις το λοιπόν. Μπορείς να συγκρατήσει. Ο Βραμίδης πλέον η μεγαλύτερη παίζει πιο όρημα. Δεν βιάζεται. Βαλιούκος κοντά στο καλά του φάου. Πέτρα στην Βαλιούκος είναι δύσκολο να ανακοπούν πλέον. Έπειρη ψηλή. Έχουν κερδίσει τη μάχη. Κάτω το καλά. Thank you.
έστω από τις ελπίδες της ομάδας της ΜΕΝ. Όχι, νομίζω 4-5 μήνα έκλειξε Γιαννόπλος. Εσκάνδαλος. Ωραία πάσα στο Γιαννόπλο και καλάδι. Ωραίος ιδιασμός. Να πω αυτά τα δύο παιδιά. Κάνουν το καλύτερο με την ομάδα του Λιβάδη. 49-46. Και μπαίνουν ξανά μέσα στον αγώνα. Μετά από αυτό το κρίσιμο σημείο που πέρασε ο Ποπίρας. Άστοχος. Σκάνδαλος. Βγαίνει και ο Θεός, βγαίνει ο Μπαλιούκος. Πολλές ο Γιαννόπλος. Σκάνδαλος.
Γιώργος Καραβίδης. Έτσι ακριβώς είναι. Χτύπησε ο Γανωσάθελα. Το τόπλο με τον Αγώνα. Μέσα ο παίκτης, ναι. Έβαινε ο Θεός. Μέσα. Μπράβο ο τόπλος. Πετυχαίνει την πρωτοβολή. 50-46. Μέσα και δεύτερη. Μειώνει ο Μορφυράς. 50-47. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει. Εμπάτα του Πειραιά. Κοντόπλος. Στο Σπυρόπλο. Σπυρόπλος. Πέρασε ωραία στον Αβραμίδη και αυτός καλά. 52-47. Και οι δύο προπάντες έχουν ανέβει ο κορμός στους αρκετά. Φωνάζουν σε Παπαδάκης. Δίνει στον οικονόμο, σε ό,τι οικονόμο. Σπυρό μπροστά. Μπροστά το σκάνδαλος. Μπόρεσε γρήγορα να αναλυθώσει. Τρέψει το δρόμο. Δεν πέρασε μέσα στα καρέ. Και κόπηκε τώρα. Σκάνδαλος, ωραία παλιά. Έκοψε και καλάθι από το σκάνδαλο. Να, ο σκάνδαλος δείχνει το καλό του εαυτό. Εδώ, σε αυτό το τελικό. Ένα παιδί που αξίζει να έχει μια τύχη καλύτερη. Να παίξει μια κατηγορία μεγαλύτερη. Το λέμε και το ξαναλέμε. Ένα τόσο μεγάλο ταλέντο. Σαντανιά και η μπάλα για τον Μορφύρα. Λέμε τώρα πολλές φορές τι γίνεται σε έναν αγώνα. Πόσο ρόλο παίζει η τελική, η τελευταία στροφή. Εμείς ο Στίβο λέγαμε σε μεγάλες αποστάσεις, σε μισές που είμαστε που αγωνιζόμασταν, πόσο ρόλο παίζει να έχουμε καλό κράτημα στην τελευταία στροφή. Και από εκεί μετά να κάνουμε το finish. Να δούμε λοιπόν σήμερα ποια ομάδα από τις δύο θα κρατηθεί. Θα κρατηθεί και θα κάνει τον τεμαράζ. Βλέπουμε λοιπόν τον Μπορφύρα να μην το βάζει κάτω. Με τίποτα. Παλεύει. Έτσι αλλιώς να πει σαν λιοντάρι. Και φαντάζομαι επειδή το χείπι του Σαλπίδα που αγωνίζεται δίπλα και τα λιονταράκια. Έτσι λοιπόν ορμόμενος σαν να πω εμπνέεται από αυτά τα λιονταράκια και βγάζει την ψυχή του λονταριού. Αυτό μας έλεγαν να σας πούμε και θαυμάζουμε λοιπόν τον Μπορφύρα αυτή τη στιγμή που παλεύει με ψυχή λιοντάριο. Καλαμαρά, ξανά. Ναι, τελείωσε ο χρόνος.
καλά το στην Καλαμαρά, αλλά...
και δείχνει την πορφύρα. Εντάξει, λέει να σκουπιστεί, τι λέγει τότε, ρε. Σωστό. Πίεσε ο Αβραμίδης περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Φάουλ. Πάνω στο Καλαμαρά. 2-2 το φάουλ. Σκάνδαλος. Το Φωτόπουλο. Ο Κόπλος μπαίνει προς τα μέσα. Σύγκρουση. Μέτρα. Νομίζω πρέπει να πάρει το Λιαδί ή κάποιον άλλο που να έχει δυνάμεις να πάρει φόρους. Γιάννοπλος. Σουτ. Ο Κοντόπλος. Έκανε να πηγαίνει περί προσπάθεια. Πρέπει αυτή τη στιγμή καλύψανε τη διαφορά. Πρέπει να ανανεωθεί λιγάκι η ομάδα. Θα το συνερίσκω. Μακεδινός. Για να δούμε σφύριγμα. Από το Καραβέκι. Δούμε τι δόθηκε. Πρέπει να ήταν λήξη του χρόνου. Ναι, γιατί πρέπει το 24 και εκεί τον έχει ανανεωθεί. 57-54. Σκάνδαλος. Παπαδάκης με το σκάνδαλο. Αλλάζει την μπάλα. Παπαδάκης. Γιαννόπλο. Γιαννόπλο στο Κοντόπουλο. Φάουλ. Το Κοντόπουλο πάνω στο Καλαμαρά. Είπαμε το καθαρό μυαλό. Ζακεντινός. Δίνει στο Θεό. Ζακεντινός. Βαλιούκος. Θα δούμε τι έγινε. Έδεσε την μπάλα. Ο Κομικάλος την κέρδισε. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Από εδώ και πέρα. 6-47 μείνανε ακόμα. Ποιος έχει δυνάμεις. Παπαδάκη στο σούτ. Καλό σούτ. Ζακεντινός. Πιέζει από τον οικονόμο. Και Σπυρόπουλος. Στο Θεό. Σούτ του Θεού. Μπήκε, μπήκε, μπάλα. Μπάλα. Κατοχή του σκάνδαλο. Όλα ωριακά πλέον.
Άντε, πού θα γίνει η πλάστικα. Μιχάλης. Wow. Ναι, σωστά, ο κύριος Καραπίτης. Oh. Είναι η κούραση που λέμε, που τα κάνει όλα πλέον. Έχουμε και δύο ομάδες, θέλουν σχεδόν με τους ίδιους παίκτες, μικρές οι αλλαγές που κάνουν, δεν ρισκάρουν και πάει έτσι η κατάσταση. Ο Πανός μέχρι το τέλος. Ένας ο Παδάκης. Σίγουρα θα πάει σε μια επίθεση οργανωμένη. Η ομάδα του Λιβάδη. Σκάνδαλος. Το πιέζει ο Παλιωγός. Σουτ. Καλό. Πάνω όμως ο Σπυρόπλος. Είπαμε, έρχεται η κούραση. Οι ομάδες θα στοχούν. Είναι λογικό. Δεν κάνουν διαλέγες. Προπονητές τους. Να δούμε. Συνέχεια. Κάποιος θα κάνει το ξεπέταγμα που λέμε. Μόνο στον Παλιωγός. Πολλές το λέμε, αν δεν ρισκάρεις δεν παίρνεις και αυτό που πρέπει. Το κόκλο. Όπι και από το Αγεντινό. Και Σπυρόπουλος. Ήταν αθλητής σωστή φυσικά. Έχει πάρει από εκεί εμπειρίες. Μέσα. Σε 1.55. Μέσα και δεύτερη. 1.56. 4.30 ακόμα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει στη συνέχεια. Πέτρουλας. Παλιούκας πέρασε. Δεύτερη φορά που βρέθηκε μόνος ο Παλιούκος. Είναι αυτό που πρέπει και είπαμε ότι ο κύριος Λιβάδης πρέπει να βάλει το λιαδί. Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει ένα νέο παιδί κάτω από τα καλάδια. Όχι, κουράστηκε ο Καλαμαράς. Το παιδί είναι μεγάλος. Δεν έχει δυνάμεις, έδωσε πολλά. Ο Παλιούκος βγήκε. Ξέπινος ο Καλαμαράς. Να ξέρει το ξεκουράσουμε και λίγο. Όλα αυτά είναι δεδομένες. Τον νόμο. Μπορείς να εξάμεινα, αν δεν κρατήσεις λίγο στο κέντρο, είναι δύσκολο να πάρεις το παιχνίδι. Όσο και να κάνει να επιτεθεί σου. Έχει δεχτεί δύο καλάθια τώρα. Ο Πορφύρας, ο Τόπλος.
στόχος στο rebound. Ο Γιαννόπουλος. Έλα εδώ, θα προσπαθεί ο Πορφύρας. Τον Όμο. Τον Όμο προσπαθεί. Να δει τι θα κάνει, πώς, τι θα εμπνευστεί. Τι στο σκάνδαλο, σου το σκάνδαλο. Στο Στεφάνη, πάρα στα κέντρα, μέσα στο μπάλα. Γυρίζουν εξέδρα στις Μεγαρίδες. Σκάνδαλος με το Μπέτρουλα. Εδώ να περάσει. Σκάνδαλος είναι σχεδόν μόνος. Βλέπω καλά παιδιά. Προσπαθούν με το σούτ μόνο. Έχουν κουραστεί. Κάτι έπρεπε να έχει κάνει ο κύριος Λιβάδης. Έπρεπε να έχει τολμήσει. Παλιούκος, ο Πελαμαρά, πέρασε και πάλι ο Παλιούκος. Σήμερα οι ενέργειες του Παλιούκου δίνουν, ίσως θα έλεγα, τη διαφορά. Τρία συνεχόμενα καλά για τον Παλιούκο, αν μπορούσαν να ανακοπούν, θα μπορούσαν τα πράγματα διαφορετικά. Γιαννόπουλος. Δύο λεπτά μείναν ακόμα. 65-56 το σκορ και σφυρόπλο σε σούτ. Μπάλα. Τον Όμο. Σκάνδαλο στον Τον Όμο σούτ. Τρία πόντο. Άστοχο. Σκάνδαλο λέει ήρεμα. Προσπάθησε πολύ Πορφύρας, μείωσε στον ένα πόντο. Εδώ και μετά είναι δύσκολο να κρατηθεί. Στατήθηκαν δυνάμεις του. Προσπάθησε ο Πορφύρας, παλεύει. Και time out. Ένα και προσπάθει ο Πεντηλίκης στο αγώνα. Από το γραφείο του Εσπάνταλος, παίκτες του.
τώρα στην μπάλα. Έξυπνο μας. Η μπάλα στο μάχη του Λιανόπουλου. Σήμερα κάνει διαφορά. Δεν μπορεί να τον ανακόψει κανένας. Ίσως, λέμε, ίσως αν είχε χρησιμοποιηθεί ο Λιαδής να μην ήταν έτσι τα πράγματα. Έστω και λίγο να τον βάλει ο προπονητής. Σε 6-58. Μέσα για αυτό πολύ. 17-58. 55-31 είναι ακόμα. Βαλίκος, ένας εκπληκτικός παίκτης. Ένας παίκτης που θα βασιστεί η εθνική ενόπλο επάνω του για να κατακτήσει ένα μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κίνας. Σκανδαλός. Ο Τόπλος, σουτ. Λοιπόν, ο Σπυρόπλος. Κεντινός. Να δούμε τον νόμο. Σπυρόπουλος. Περνάει προς τα μέσα. Κόπη και το σκάνδαλο. Αλλά πάλι βρίσκεται τα χέρια του. Και καλά. 39-58. Φορφύρας. Προσπάθησε.